2024 συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη λήξη της κατοχής και την απελευθέρωση της Ελλάδας. Η περίοδος της κατοχής ήταν μια ασύλληπτη δοκιμασία για τη χώρα. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποδεκατίστηκε. Τα παιδιά τα οποία έμειναν πίσω με τις χείρες μανάδες είχαν να αντιμετωπίσουν ένα καθημερινό γολγοθά επιβίωσης. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη από άκρο ως άκρο, 1.770 χωριά, πάνω από 400.000 σπίτια, το 20% του πληθυσμού ήταν άστεγο, ενώ καταστράφηκε σχεδόν το σύνολο της παραγωγικής και κοινωνικής υποδομής της χώρας μας. Μετά τη λήξη της κατοχής, η Ελλάδα έμοιαζε κρανίου τόπος και τα λιπόσαρκα παιδιά που κυκλοφορούσαν ξυπόλυτα στους δρόμους και που έκαναν μάθημα κάτω από τραγικές συνθήκες, έδειχναν ποιο θα ήταν το μέλλον της Ελλάδας. Όσοι λοιπόν υποστηρίζουν ότι και η σημερινή δύσκολη κατάσταση οικονομική και κυρίως που περάσαμε την περίοδο του μνημονίου έχει τις ρίζες της στην περίοδο της κατοχής, έχουν δίκιο. Στην περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου που ακολούθησε, αλλά και ο εμφύλιος παιδί της κατοχής ήταν, ουσιαστικά αποδιαρθρώθηκε η βάση της χώρας και τελέστηκε ένα ασύλληπτο έγκλημα εις βάρος του ελληνικού λαού στα όρια της γενοκτονίας. 80 χρόνια μετά τη λήξη της κατοχής, η Γερμανία εξακολουθεί να αρνείται να αποδώσει τις απαράγραπτες, ισχυρά τεκμηριωμένες και ιερές, θα μου επιτρέψετε να πω, γερμανικές οφειλές της προς την Ελλάδα. Οφειλές για τις οποίες μάλιστα η Γερμανία έχει βάλει την υπογραφή της στη Συνθήκη του Λονδίνου και τη βλέπουμε τώρα να παριστάνει την ανήξερη και με νομικά πολιτικά τερτύπια να προσπαθεί να αποφύγει αυτών των υποχρεώσεών της. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών που ίδρυσε ο Μανώλης ο Γλέζος το 1996 μαζί με τον Λάκη το Σάντα, τον Ευάγγελο Μαχαίρα, τον Γιάννη το Σταμούλη, τον Γιώργιο Αλέξανδρο Μαγκάκη, τον Στέλιο το Ζαμάνο και μια σειρά από κορυφαίους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, τον Δημήτρη τον Παπαχρήστο από τη γενιά του Πολυτεχνείου, θέτει φέτος ως κύριο στόχο του να κλιμακωθεί ο αγώνας της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών ακριβώς στα 80 χρόνια από τη λήξη της κατοχής. Τι σκέφτεσαι να κάνετε 80 χρόνια μετά, δηλαδή και πού βρισκόμαστε τώρα, ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις? Οι σκέψεις, τα σχέδια τα οποία έχουμε είναι ότι θα πιέσουμε την πολιτική ηγεσία. Πρόσφατα βρεθήκαμε στα Καλάβρητα, είχαμε συνομιλία και με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, και με τους προέδρους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Θα πιέσουμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει το χρέος της και παράλληλα θέλουμε οι εκδηλώσεις οι οποίες θα γίνουν από τις περιφέρειες της χώρας και τους δήμους να έχουν ως κεντρικό αίτημα το ζήτημα της απόδοσης δικαιοσύνης. Και επειδή βρισκόμαστε εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, της λεβεντογένας και μαρτυρικής Κρήτης, που με τον παλαϊκό ξεσηκωμό της μάχης της Κρήτης ουσιαστικά έβαλε τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός ισχυρότατου κινήματος εθνικής και ευρωπαϊκής λαϊκής αντίστασης, που συνέβαλε τα μέγιστα μαζί με τον αγώνα των συμμάχων για να απαλλαγούμε από τη φαιά πανούκλα του ναζισμού και του φασισμού. Εδώ λοιπόν από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, καλούμε την περιφέρεια Κρήτης να αφιερώσει τις φετινές εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης στη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών. Είναι ένα αίτημα δίκαιο, ένα αίτημα απαράγραπτο, ένα αίτημα όριμο που ενώνει τους κριτικούς, ενώνει τους Έλληνες και οφείλει η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση να σταθεί αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια του ελληνικού λαού και όλοι μαζί να πιέσουμε την κυβέρνηση και τα κόμματα να πράξουν το χρέος τους. Θέλουμε λοιπόν να απευθύνουμε ένα μήνυμα προς τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, που ο κρητικός λαός επιβράβευσε
με ένα σαρωτικό ποσοστό επανεκλογής. Το νέο δήμαρχο Ηρακλείου, τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό, και όλους τους δημάρχους του νησιού να αγκαλιάσουν αυτό το αίτημα, να αγκαλιάσουν αυτόν τον αγώνα και φέτος να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε οι εκδηλώσεις της μάχης για τη μάχη της Κρήτης να είναι πιο λαμπρές παρά ποτέ, να είναι εκδηλώσεις που να έχουν ένα σαφές μήνυμα, ένα μήνυμα υπεράσπισης της ιστορικής αλήθειας, ανάδειξης της αντίστασης και της θυσίας του ελληνικού λαού και απόδοσης δικαιοσύνης. Το οφείλουμε στους χιλιάδες, στα εκατομμύρια των νεκρών μας, το οφείλουμε στους μεγάλους αγωνιστές που σήμερα δεν είναι μαζί, αλλά η δικαίωση αυτού του αγώνα θα είναι μια δικαίωση συνολικά για το λαό και το έθνος. Πέρα από την πρόταση στην περιφέρεια και τις πιέσεις σε κεντρικό επίπεδο, σκέφτεστε και κάτι άλλο να κάνετε στο πλαίσιο αυτό που μας είπατε, ότι θα ενταθούν οι πιέσεις? Είναι φέτος και χρονιά ευρωεκλογών. Στα σχέδιά μας είναι να πιέσουμε τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή θέση για το ζήτημα και σε κάθε περίπτωση γνωρίζουν εν Αθήνες ότι εμείς δεν θα ησυχάσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Και μας προξενεί μάλιστα εντύπωση ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, ενώ προσπαθεί στις δηλώσεις του, στη συνάντηση, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, είπε το εξής, ότι συμφωνήσαμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι δεν υπάρχει καμία άλλη εκκρεμότητα εκτός από το μεταναστευτικό. Τι σημαίνει αυτό? Μα τι άλλο, παρά το γεγονός ότι τους απασχολεί, γνωρίζουν ότι αυτό το θέμα δεν κλείνει, έχουν στα χέρια τους τα έγγραφα, τα πορίσματα της επιστημονικής υπηρεσίας της Bundestag, που επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, και επίσης, πριν από λίγο καιρό, το think tank του S5, του κόμματος που ηγείται, που είναι καγκελάριος ο Olaf Scholz, το Friedrich Ebert Stiftung, οργάνωσε διαδικτυακό σεμινάριο στην Αθήνα με θέμα τις γερμανικές επανορθώσεις. Οι ίδιοι οι Γερμανοί λοιπόν αντιλαμβάνονται ότι το θέμα παραμένει ανοιχτό, δεν κλείνει, σκιάζει τις σχέσεις τους με την Ελλάδα και οφείλει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει πράξη το ομόφωνο ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου του 2019.